Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. είστε συντονισμένοι στο Earth News με αφορμή τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η δημόσια τηλεόραση ανοίγει το δημόσιο διάλογο με τα πολιτικά κόμματα να καταθέτουν εδώ στην ΕΡΤ τι απόψει του, τι θέσει του για μια σειρά από τη κοινωνία, έτσι ώστε να γίνει ένα διάλογο ο οποίο θα φέρει και θετικά αποτελέσματα. Η ΕΡΤ λοιπόν είναι εδώ. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΕΡΤ τον κύριο Σταύρο Σκέτζο, ηλεκτρολόγο μηχανικό, εργαζόμενο στι τηλεπικοινωνίε, υποψήφιο τη ΟΚΔΕ, δηλαδή τη Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδο. Καλώ ήρθατε Καλησπέρα. στην ΕΡΤ, κύριε Σκέβο. Καλησπέρα. Έχουμε τις εκλογές, καλησπέρα σας, τη 9ης Ιουνίου. Ε, ο χώρος σας τι θεωρεί, ότι, ποιο θα είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών και πόσο σημαντικές είναι για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα μας. Γιατί δεν είναι μόνο σημαντική αυτή η διαδικασία. Το διακύβευμα, τρία πράγματα θέλουμε να πούμε. Το πρώτο είναι ότι οι εργαζόμενοι και η νεολαία ε, πρέπει να συγκρουστούν και να καταφέρουν ένα πλήγμα σε αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σταθερότητα. Να θυμηθούμε μόνο ένα παράδειγμα. Για να περάσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση δεν δίστασε να αποδοπατήσει το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Και μόνο αυτό δείχνει τι είναι αυτή η σταθερότητα την οποία επικαλείται και επιδιώκει. Είναι μια εξουσία ανεξέλεγκτη, Μία εξουσία άνομη, που βασίζεται σε διαρκή κοινοβουλευτικά και πολιτικά πραξικοπήματα. Μία πολιτική άγριου ταξικού πολέμου, όπως το ζούμε με την ακρίβεια, τη φτώχεια, τα απανωτά ε, μέτρα. Και ακόμα μία καταστολή και μία πολιτική σύψη που διαμορφούν ένα τοπίο όλο και πιο ζωφερό. Το πρώτο λοιπόν είναι να χτυπηθεί ε, αυτή η σταθερότητα. Το δεύτερο, να έρθουν στην επιφάνεια τα πραγματικά και τρομακτικά προβλήματα των εργαζομένων και της νεολαία. Και θα ξεχωρίζαμε δύο. Ε, το ένα είναι η ακρίβεια και η φτώχεια, η οποία πρέπει να συζητηθούν όχι σαν επικοινωνιακό ζήτημα, αλλά από την οπτική των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαία, δηλαδή σαν ένα ταξικό πρόβλημα. Και το δεύτερο που σε αυτό κρατάει τον, την αναπνοή του όλο ο πλανήτης, ο ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για να επιβιώσει από την γενοκτονία του σιωνιστικού Ισραήλ και η ανάγκη να σταθούμε ολόψυχα δίπλα σε αυτόν. Το τρίτο σημείο, το τρίτο διακύβευμα είναι απέναντι σε όλα αυτά να συζητήσουν και να αναδείξουν οι εργαζόμενοι και οι νεολαία ένα σχέδιο αγώνων για τη διέξοδο από αυτή την κατάσταση που σε όλη την Ευρώπη γίνεται όλο και πιο μαύρη. Και όλα δείχνουν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μα, καθώ ε, μια κρίση που είναι πανταχού παρούσα διαρκώ βαθαίνει. Στον αιώνα που ζούμε, ξέρετε, κύριε Σκέβο ότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόνομη πορεία, είναι οι συμμαχίε που παίζουν ρόλο για τα ε, έθνη κράτη και σε μια διαδικασία όπου πραγματικά υπάρχει μια ασύμμετρη απειλή και αυτή είναι η φτώχεια, είναι όπως είπατε τα ζητήματα μεγάλα των κοινωνιών, δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχήμα ευρωπαϊκό έτσι ώστε να μπορεί να πανεμβαίνει και στις εθνικές οικονομίες, αν χρειάζεται. Ε, αυτό αφορά τι γίνεται σήμερα ε, στην Ευρώπη, πιο σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ποια είναι η διέξοδος ε, απέναντι σε αυτό. Καταρχά όμως να πούμε δύο λόγια για την ακρίβεια, γιατί πρέπει το θέμα να τεθεί σε μια, σε μια σωστή βάση. Ο πρώτο και κύριο λόγο για την τρομακτική ακρίβεια για του μισθού που δεν βγαίνουν πέρα από τα μισά του μήνα, του μήνα. έχει ονόματα πόνιμο. Είναι τα τεράστια κέρδη των καπιταλιστών και ιδιαίτερα των μεγάλων επιχειρήσεων που αυξάνονται διαρκώ. Όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τιμέ, τόσο πιο πολύ βλέπουμε να πανηγυρίζουν για τα μερίσματα που θα μοιράσουν ή για τα αυξημένα κέρδη. Το δεύτερο στοιχείο, η αντιλαϊκή φόρη, όπω ο ΦΠΑ. Και εδώ υπάρχει μια τρομακτική υποκρισία από όλα ε, τα κόμματα, τα αστικά, τα μνημονιακά, τα νεοφιλελεύθερα. Δηλαδή, συζητάνε δίθεν κατά διαστήματα για κάποια μέτρα ασπιρρήνη, όπω το ΠΑΣ ή αυτή η προσβλητική για τον ελληνικό λαό επιστολή που πρόσφατα έστειλε ο ε, Μητσοτάκη στην ε, The Lion. Ε, τίποτα από όλα αυτά ε, δεν αφορά μια πραγματική μείωση των τιμών μέσα από τη μείωση των φόρων. Άλλωστε όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν προσυπογράψει και με τα δύο χέρια τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα της μνημονιακής εποπτείας η οποία συνεχίζεται και θα κρατήσει πολλέ δεκαετίε ακόμα. Και δεν επιτρέπει καμία πραγματική μείωση των φόρων. Στην πραγματικότητα, με όλου αυτού του φόρου, η μείωση του εισοδήματο, η φτωχοποίηση των εργαζομένων και τη νεολαία τι χρηματοδοτεί. Χρηματοδοτεί, όπω είπαμε, τα τεράστια κέρδη, χρηματοδοτεί του θηριώδει εξοπλισμού και τα τεράστια ποσά που δίνονται για του μηχανισμού καταστολή. Ε, χρηματοδοτεί φουσκωμένα κρατικά έσοδα, τα οποία δεν πάνε μετά στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε δημόσια υγεία, παιδεία κτλ., αλλά ε, πάνω σε αυτά γίνεται πλιάτσικο από το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις με κάθε τρόπο, με νόμιμες και παράνομες επιδοτήσεις. Η δεύτερη λοιπόν αιτία της ακρίβειας είναι η, ε, η τρομακτική και αντι, αντιδραστική φορολογία σε βάρος των εργαζομένων. Η τρίτη αιτία που λείπει από τη δημόσια συζήτηση, μα πάει πολύ βαθιά στη ρίζα του προβλήματο, στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και την, και την κρίση του. Τι βλέπουμε σήμερα, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, μια και βάλατε και την ε, ευρωπαϊκή διάσταση. Οι παραγωγικοί τομεί, η βιομηχανία, η γεωργία, αδυνατίζουν διαρκώ. Όχι μόνο δεν γίνονται επενδύσει παραγωγικέ, αλλά βλέπουμε συσσωρεύονται λουκέτα. Πρόσφατα είχαμε τη Ιαλουργία της Γιούλα. Προχθέ στην ε, περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βέρια, ε, οι άνεργοι απολυμμένοι τη Ιφαντουργία ε, Βαρβαρέσο βγήκαν να διαμαρτυρηθούν και, ε, και να τον συναντήσουν. Έχουμε δηλαδή μια οικονομία που όχι μόνο δεν αναπτύσσεται, αλλά που τρώει τι άρκε τη. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι το χρέο δημόσιο-ιδιωτικό των ασφαλιστικών ταμείων συνεχίζει να μεγαλώνει. Σημαίνει ότι δεν γίνονται παραγωγικές επενδύσεις. Σημαίνει ότι η οικονομία κινείται μόνο γύρω από ένα μοντέλο, όπως για παράδειγμα του τουρισμού και τη εστίαση, που σημαίνει ένα μοντέλο υπερεκμετάλλευσης και χαμηλών μισθών. Σημαίνει ότι ανθεί μόνο η κερδοσκοπία, ε, όπως βλέπουμε να γίνεται στα ακίνητα που έχει κάνει τη λαϊκή στέγη μια απρόσιτη πολυτέλεια, ε, σημαίνει ακόμα, ακόμα ε, αυτές αρρωστη, τις αρρωστημένες διαστάσεις που παίρνει μια οικονομία των καζίνο, του τζόγου που βλέπουμε να εξαπλώνονται διαρκώ. Και απέναντι σε αυτά, υπάρχει, σαν επιστέγασμα, και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που όλα αυτά τα ονομάζει ανάπτυξη, που στο εσωτερικό τη οι κοινωνικέ ανισότητε, οι ταξικέ ανισότητε στο εισόδημα, στον πλούτο γιγαντώνονται διαρκώ, και σαν κερασάκι πάνω στην τούρτα, ε, λέει υποτίθεται ότι θα κάνουμε και μια πράσινη μετάβαση που έχει διαλύσει τον αγροτικό τομέα και με τη σειρά του ε, μεγαλώνει την αυτό μεγαλώνει την ακρίβεια γιατί είναι μια ψευδεπίγραφη πολιτική δεν έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος έχει να κάνει ε, ουσιαστικά με ένα ε, πεδίο κερδοσκοπίας των, ε, του μεγάλου κεφαλαίου ε, Ο τέταρτος λόγος για την ακρίβεια που είναι εξαιρετικά σημαντικός είναι οι ιδιωτικοποίηση. και αυτό επίσης δεν μπαίνει μέσα στην ατζέντα Δεν μπορείς πουθενά να παρέμβεις στο κύκλωμα των Τη διαμόρφωσή του, του κόστου, κόστου παραγωγή κτλ., όταν για παράδειγμα ενδιαφέρεσαι μόνο να απαξιώσει και να ξεπουλήσει μια επιχείρηση όπως η ΛΑΡΚΟ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ε, για τι ε, τιμέ, και αυτό είναι σκόπιμο, δεν είναι ε, τυχαίο στον τομέα της ενέργεια, όταν σε ενδιαφέρει μόνο να ε, βγάλεις από τη μέση τη ΔΕΗ, να την κατακαιρματίσει για να στήσει ένα χρηματιστήριο ενέργεια από το οποίο ε, θησαυρίζουν. Ε, ιδιώτες ε, κοράκια. Και εδώ είναι μια τεράστια ε, υποκρισία όλων των αστικών και μνημονιακών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας βέβαια πρώτης πρώτης. Δηλαδή από τη μια μεριά αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και μετά για παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστολή του ανακαλύπτει ε, ξαφνικά την ασύμετρη δύναμη του μεγάλου κεφαλαίου στη διαμόρφωση των τιμών. Είπατε ε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα περιγράψατε μάλλον τη μεγάλη εικόνα για το θέμα του μεγάλου προβλήματος που ακούει στο όνομα ακρίβεια. Για σας, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και να είναι κατανοητό για τον κόσμο, για να πέσουν οι τι τιμές. Τι πρέπει να γίνει για να πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ και να δίνω ό,τι έδινα πριν από πέντε χρόνια. Ναι, το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό. Ε, ή το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό και προεκλογικό, δηλαδή να πούμε δύο-τρεις ε, συνταγές που αν κάποιο πάρει πολλέ ψήφου, μετά ε, ω μεσία έρχεται και λύνει το πρόβλημα ε, του κάθε νοικοκυριού. Είναι έσχο προ... για παράδειγμα. Είναι έλεγχο. Το πρόβλημα, πρόβλημα όπω είπα, είναι ε, ταξικό και με αυτή την έννοια μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από τον αγώνα των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και τη νεολαία που πρέπει να ε, ε, βγάλουν μπροστά τη διεκδίκηση για τρία-τέσσερα βασικά πράγματα. Το ένα είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων ε, έτσι ώστε να καλύπτουν το κόστο ζωή. Και ταυτόχρονα μέσα από συλλογικέ συμβάσει που αυτού του μισθού να του κατοχυρώνουν και να μην του κάνουν ένα δωράκι ή μια οικειοθελή παροχή ή ένα περαστικό πα ε, ή πόνου του κάθε ε, ελεοίμονα εργοδότη. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε τον καρκίνο των ιδιωτικοποιήσεων. Πρέπει να επιστρέψουν στο δημόσιο και να λειτουργήσουν κάτω από ένα άλλο καθεστώ, με έλεγχο εργατικό και κοινωνικό. Ε, αυτά τα οποία είναι βασικά για την επιβίωση μιας κοινωνίας με σύγχρονους όρους. Η ενέργεια, το νερό, στο οποίο αν δεν σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση η οποία έχει ξεκινήσει σύντομα θα θρυνούμε άλλα εγκλήματα όπως ήταν το έγκλημα των, ε, των τεμπών με τους 57 ε, δολοφονημένους στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες, ε, στην ενέργεια κτλ. Ε, ένα τέτοιο πρόγραμμα της κίνησης του, της οικονομίας μέσα από πλατιές εθνικοποιήσεις, δηλαδή αντίστροφο των ιδιωτικοποίησεων, πρέπει να επεκταθεί και σε τομής και εκείνη η πραγματική λύση, που θα έλεγα κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Για παράδειγμα, υποκριτικά μιλάνε τα αστικά κόμματα για το πρόβλημα των νέων οικογενειών, ειδικά να φτιάξουν ένα σπίτι, προκρίνουν λύσεις οι οποίες μεγαλώνουν το πρόβλημα, δηλαδή ε, ξανά δάνεια τα οποία θα αποπληρώνονται ε, για μια ζωή στις τράπεζες και κανένας δεν δουλειμάει να πει ότι πρέπει να γίνει ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων στον τομέα της ε, λαϊκής κατοικίας ε, για να φτιαχτεί ένα απόθεμα εργατικών και λαϊκών κατοικιών που να είναι ποιοτικέ, προσιτέ, φτηνές για όλους και αυτό είναι ένα πραγματικό, ε, μια πραγματική λύση στο πώ θα ε, χτυπηθεί αυτή η κερδοσκοπία και αυτός ο εφιάλτης στα νίκια ε, κτλ. Τέλος, ε, πρέπει να παλευτεί από τους εργαζόμενους και την νεολαία να μπει πλαφόν στις τιμές βασικών προϊόντων, δηλαδή στο γάλα, στα τρόφιμα, ε, σε ό,τι τέλος πάντων ε, χρειάζεται σήμερα ε, τα, στα βασικά αγαθά για να ζήσει με αξιοπρέπεια ένα νοικοκυριό. Ξαναλέω όμως, ε, δεν πρόκειται για λύσεις τεχνικές, δεν πρόκειται για λύσεις κάποιου σοφού οικονομολόγου ή πολιτικού, είναι θέμα διεκδίκηση των εργαζομένων και τη νεολαία να επιβάλλουν αυτό το δίκαιο ε, μέσα από του αγώνε του, από απεργίε, από, από, από διαδηλώσει ε, από Απαντίσταση αυτό που λέμε. Ε, αυτά τα θέματα που θίξαμε πριν από λίγο και σας ρώτησα εγώ και εσείς απαντήσατε πιστεύετε ότι θα είναι οργανωμένο θα γίνει σε οργανωμένος διάλογος στη χώρα τρεις εβδομάδες απομένουν για να δούμε τι θα ψηφίζουμε και πώς ψηφίζουμε σε εκλογές του, του Ιουνίου, στι ευρωπαϊκές εκλογές ή θα περιοριστεί αυτός ο διάλογος σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ε, δυστυχώς είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να γίνει όπως δεν γίνεται εδώ και χρόνια καμία ε, πραγματική συζήτηση, πολύ περισσότερο μία ε, δημοκρατική συζήτηση. Καταρχάς... Ε, πρέπει να πούμε ότι αυτό που ονομάζουμε σήμερα πολιτικό σκηνικό εδώ πέρα στην, ε, στη χώρα μας είναι ένα πράγμα ε, που όχι μόνο είναι αποθητικό, αλλά είναι και κυριολεκτικά ε, σάπιο. Ε, δηλαδή βλέπουμε θεσμούς ε, κοινοβουλευτικούς ή κρατικούς που δεν έχουν καμία αξιοπιστία. Βλέπουμε αξιωματούχους οι οποίοι, ε, κρατικούς οι οποίοι είναι βουτυγμένοι σε κάθε είδους ε, σκάνδαλο. Βλέπουμε πολύ ευρύτερα την ελίτ πολιτική, οικονομική, κοινωνική, να είναι ε, όποια πέτρα και να σηκώσει από ανηθικότητα, βρωμιά, από υποθέσεις μαφίας, πεδεραστίας, να είναι χωμένη από κάτω και να απολαμβάνει μία όαση ε, συγκάλυψης, ατιμορρησίας. Ε, δηλαδή θα έλεγα ότι σε όλο αυτό το πράγμα τα τέμπη είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η προσπάθεια δηλαδή που έκανε η κυβέρνηση να κλείσει όπως Λέει και πολύ σωστά ο λαϊκό κόσμο να μπαζώσει ε, αυτό το θέμα. Σε αυτέ τι συνθήκε ε, είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε, ε, οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση. Ε, υπάρχει ένα ακόμα πιο βαθύς λόγο που ε, δεν πρόκειται να γίνει καμία τέτοια συζήτηση. Είναι η κατάσταση συνολικά ε, στην Ευρώπη και κυρίω θέλω εδώ να αναφερθώ ε, στο τεράστιο θέμα για το οποίο έχει αρχίσει να αγωνιά. Ε, μαζικά και ο ελληνικός λαός και πολύ καλά κάνει, τη εξάπλωση του πολέμου. Ε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ε, το δράμα και τη γενοκτονία ενός λαού, των ηρωικών Παλαιστινίων που αγωνίζονται για το ιστορικό τους δίκιο ε, στη γη τους, σε μια πατρίδα και ε, καθημερινά ε, βοβαρδίζονται τα νοσοκομεία τους, τα σπίτια τους, ε, μαζεύουν ας πούμε, τα ε, πτώματα των παιδιών τους ε, με, τα, με τα χέρια. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία συζητάμε στις ευρωεκλογέ, στηρίζει ολόθερμα αυτή τη γενοκτονία. Ε, έχει υιοθετήσει πλήρω τη σιωνιστική προπαγάνδα περί της υποτιθέμενης ε, αυτοάμυνας. Ε, έχει κολλήσει το στίγμα καθενός που αντιστέκεται του δίθεν ε, αντισημιτισμού. Χτυπάει τους αγωνιστές φοιτητέ στα πανεπιστήμια που κάνουν καταλήψεις αλληλεγγύης με διώξεις, με απελάσεις, με απειλές, με συκοφαντή. Αυτό βέβαια γίνεται και στις, Ηνωμένες, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από κοντά βέβαια η δική μας κυβέρνηση έχει ταχθεί πλήρως από τις πρώτες στο να βοηθήσει αυτό το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ να φέρει σε πέρα σε αυτό το φρικιαστικό έργο η βοήθεια που έχει παρέσχει. Είναι ε, τεράστια. Λιμάνια, βάσεις, εξοπλισμό, ε, ιδεολογική στήχηση με, ε, με την προπαγάνδα για τη δίθεν αυτοάμυνα του Ισραήλ και βέβαια ε, το πρωτάκουστο το να έχουμε βγει σαν χώρα υπό αυτή την κυβέρνηση μπροστάρη ε, στην Ερυθρά Θάλασσα ε, με τη φρεγάτα και να ε, περιπολούμε και, και να περιφουρούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων Ιμπεριαλιστών. Ε, εδώ δηλαδή πρέπει να πρέπει να πούμε ότι είναι πραγματικά ένα θέμα ε, τιμής, ένα θέμα επιβίωσης ακόμα για τον ελληνικό λαό, να ταχθεί ολόψυχα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, να παλέψει για την νίκη του και για τη λευτεριά του, να ταχθεί ολόψυχα με τους αγωνιστές φοιτητέ που κάνουν καταλήψεις στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, αυτός ο αγώνας να μην μείνει μόνο σε συμβολικές διακηρύξεις ή κινήσεις, να βαθύνει, να απαιτήσουμε το σταμάτημα της γενοκτονίας, να απαιτήσουμε την κατάπαυση του πυρός, να απαιτήσουμε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και αντίθετα να σταματήσει κάθε δική μας, ενώ των κυβερνήσεων των ελληνικών, στήριξη του, στήριξη του Ισραήλ και παροχή βοήθειας. Δυστυχώς, το πρόβλημα της Παλαιστίνης είναι μόνο ένα κομμάτι από το πρόβλημα του πολέμου, που η απειλή του έρχεται να σκιάξει σε μαύρο σύννεφο όλη την Ευρώπη. Και αναφέρομαι στις εξελίξεις γύρω και από το μέτωπο της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πιο σωστά η, η, το κεφάλαιο ε, και οι υπεριαλιστές στην Ευρώπη, έχουν πάρει μια απόφαση. Να ταχθούν μέχρι τέλους με τα φιλοπόλεμα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, να πάρουν μια γραμμή λυσασμένης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, επιδιώκοντας ε, την ήττα της ε, Ρωσίας, δηλαδή, τη δική τους επιβίωση στον κόσμο των σημερινών πάρα πολύ σκληρών ανταγωνισμών ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται. Ε, αυτό πώς θα γίνει μετατρέποντας την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια οικονομία πολέμου και σε μια κοινωνία πολέμου. Ε, οι εξοπλισμοί ε, αυξάνονται διάρκως. Τα ποσά τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διοχετεύονται ε, για τον πόλεμο είναι τρομακτικά. Ε, οι δημοκρατικές ελευθερίες περιστέλλονται διάρκως στο όνομα της ασφάλειας και της τακτοποίησης του εσωτερικού μετόπου για να ε, μην απειληθούμε από τους ε, βάρβαρους της Ανατολής ή από τον λεγόμενο ε, δεσποτισμό του Πούτιν ή δεν ξέρω εγώ τι ε, άλλο. Και φτάνουμε στα πρωτάκουστα ε, πράγματα, τα οποία όμως έρχονται να γίνουν πραγματικά, η Γερμανίδα Υπουργός Πολέμου να λέει ότι τα σχολεία πρέπει να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ενδεχόμενο του πολέμου. Και σε αυτό πάλι, για να ολοκληρώσω στην, ε, στην ερώτησή σας, έρχεται και μπαίνει από τους μπροστάριδες η ελληνική κυβέρνηση, στηρίζει ε, όχι την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό, στηρίζει το καθεστώς του Κιέβου που είναι ένα μισοναζιστικό ε, καθεστώς, ε, κάνει επισκέψει, στέλνει όπλα, κρυφίω πολλέ φορέ, όπω το πρόσφατο θέμα με τα τρένα, με τα βαγόνια που ε, κανεί δεν ξέρει ε, τι μεταφέρανε και δεν το, ε, και δεν το αποκαλείται βέβαια ίδια η κυβέρνηση. Και με αυτή την έννοια για να ολοκληρώσω, ε, βάζει, εδώ δεν έχουμε όχι απλά μια σταθερότητα, έχουμε την απειλή τη γεννήκευση του πολέμου, μέσα στην οποία και η ελληνική κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία βάζει όλο και περισσότερο στο μάτι του κυκλώνα τον ελληνικό λαό, εδώ, εδώ, είναι πραγματικά ζήτημα ζωής ή θανάτου, ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξαναλέω να ξεφύγει από το επίπεδο των πλατωνικών διακηρύξεων. Να ξεφύγει από το επίπεδο των συμβολικών κινήσεων. Δεν είναι θέμα να γραφτεί ένα άρθρο σε μια εφημερίδα ή να βγει ε, μια φωτογραφία σε ένα ε, Instagram πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της ανάπτυξης ενός αντιπολεμικού και αντιμπεριαλιστικού κινήματος, να παλέψουμε ενάντια στους εξοπλισμούς, να παλέψουμε για να φύγουν οι βάσεις, να παλέψουμε για να μην υπάρχει ο εφιάλτης των πυρηνικών ε, πάνω από την Ευρώπη και να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με το διεθνισμό που λέμε εμείς ε, με τα κινήματα και τους λαούς σε όλη την Ευρώπη. Ε, για να βάλω εδώ μια τελεία, είναι μια διάσταση που δείχνει πόσο μαύρη γίνεται σήμερα η Ευρώπη και ανοίγει και τη συζήτηση σε ποια Ευρώπη πρέπει να πάμε εμείς απέναντι σε αυτό. Κύριε Σκέβο για να είμαστε δίκαιοι, επειδή το άκουσα αυτό για να το ακούσω για το θέμα των, του πολεμικού υλικού. Στην Ουκρανία. Δεν έστειλε η Ελλάδα πρόσφατα. Το διέψευσε ο υπουργό τη Ελληνική Άμυνα. Δεν έχει στείλει καμία σχέση με πολεμικό υλικό σε ό,τι αναφερόταν σε συγκεκριμένη φάσει. Καλά, σημείδα. έχει στείλει σε άλλε φάσει. Ναι, τώρα... ναι. Όχι γιατί η συγκεκριμένη. Στο Τι τέλος, να πιστέψουμε δεν, εδώ από δεν μια κυβέρνηση που χειρίστηκε όπω χειρίστηκε την υπόθεση των τεμπών... Λοιπόν, τέλος πάντων λοιπόν, όμως... Θέλω να επανέλθω τώρα στο θέμα ναι. της τη παιδεία. Είπατε για την στέγη, η οποία πρέπει να είναι ευθυνή για του φοιτητέ. Ε, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια στην κατεύθυνση που είμαστε σήμερα, ε, θέλω την άποψή σα, δηλαδή μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ψηφίστηκε στη Βουλή. Ε, προχωράει αυτό το μέτρο, θα προχωρήσει, λέγεται, θα το δεχτεί η ελληνική κοινωνία. Ε, είμαστε από τι ε, οργανώσεις οργανώσει που παλέψανε με όλε μα τι δυνάμει ε, για να ενισχύσουμε το πρόσφατο μεγάλο φοιτητικό κίνημα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, ενάντια στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που να θυμίσουμε το ξαναλέω ήταν ένας πλήρως αντισυνταγματικός νόμος και πλήρως απονομιμοποιημένος στη συνείδηση και της νεολαία και των φοιτητών και της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί, θα συνεχίσουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτόν με όλες μας τις δυνάμεις και αυτό ο νόμος ε, δεν θα περάσει και θα, και θα ανατραπεί. Ε, πρέπει όμω να σταθούμε εδώ πέρα λίγο, ε, λίγο περισσότερο. Παρακαλώ. Ε, αυτό το φοιτητικό κίνημα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου ήταν ένα μάρτυρα και προάγγελος εξελίξεων. Ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι σιγά σιγά ευρύτερα στρώματα, καταρχά τη νεολαία αλλά και του ελληνικού λαού, διαμορφώνουν μια άλλη συνείδηση για το πόσο πραγματικά καταστροφική είναι αυτή η πολιτική της ακρίβειας των ιδιωτικοποιήσεων, ε, διαμορφώνουν μια άλλη συνείδηση ότι δεν γίνεται να φτιάχνουμε για παράδειγμα σχολές που για να πάρεις ένα πτυχίο πρέπει να πληρώνεις κάποιες ε, ή πολλέ ε, χιλιάδες ευρώ. Διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα κυβερνήσεις να κλείνουν σχολεία με το πρόσχημα της ψηφιοποίησης όπως το ψηφιακό σχολείο που παρουσιάστηκε πρόσφατα ή ότι, δεν, ή ότι ε, η νεολαία σήμερα δυστυχώς απειλείται από μία εξεταστική σφαγή στο λεγόμενο νέο ε, λύκειο μιας και θα έχει πολλαπλές εξετάσεις από τις οποίες μόνο μία ε, μικρή μειοψηφία δηλαδή όσοι αντέχουν ε, να πληρώσουν πολλά για οι τα σε κτλ να μπορούν να ε, ανταπεξέλθουν. Είναι λοιπόν καθοριστικό ότι η νεολαία τα κατάλαβε αυτά τα πράγματα τα έβγαλε μπροστά, τα συζήτησε σε δημοκρατικές διαδικασίες και σε συνελεύσεις και αυτό είναι ένας προάγγελος ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν και θα αλλάξουν κι άλλο ε, μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας ε, ε, στην, ε, στην κοινωνία. Αυτός άλλωστε, είναι και ο λόγος, αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που αυτό το φοιτητικό κίνημα χτυπήθηκε σκληρά ε, με εισβολές των ΜΑΤ μέσα σε καταλήψεις που κάνανε φοιτητικοί σύλλογοι και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά ε, στη Χούντα, ε, μετά από τη Χούντα με συγχωρείτε, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, ε, με μπαράζ διώξεων αγωνιστών φοιτητών, ε, οι οποίοι ε, έχουν εκκληθεί σε ε, απολογίες ή έχουν γίνει εισβολές της αστυνομίας στα σπίτια τους και με το πρωτοφανές, που δείχνει δηλαδή και το πόσο μαύρη είναι αυτή η Ευρώπη την οποία διαμορφώνουν και το πόσο μαύρη είναι αυτά τα καθεστώτα δημοκρατίας των πλουσίων που τα λέμε εμείς, με το πρωτοφανές λοιπόν ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποκαλεί την νεολαία που κάνει καταλήψεις λιστές. Λοιπόν, ε, ο νόμος δεν θα περάσει, ο νόμος θα ανατραπεί, ε, το φοιτητικό κίνημα θα συνεχίσει τον αγώνα του, θα είναι μακροχρόνιος, θα είναι σκληρός, αλλά θα είναι νικηφόρος. Σε σχέση τώρα με το ερώτημά σας, το ζήτημα της παιδείας ξαναβάζει στο τραπέζι ε, μία σειρά από μεγάλα ζητήματα. Βάζει στο τραπέζι το ζήτημα ότι χρειαζόμαστε δημόσιες, κοινωνικές, προσιτές και ποιοτικέ ε, υπηρεσίες για όλους. Η παιδεία πρέπει να είναι δημόσια, ο, να μην υπάρχει κοινωνικός και ταξικός αποκλεισμός, λες και είμαστε εδώ πέρα στη δεκαετία του 20 και του 30, ε, τα παιδιά να μην πετιούνται έξω από το σχολείο και να μην χρειάζεται να πληρώσει πολλές χιλιάδες ευρώ για να πάρει ένα πτυχίο. Ε, βάζει το ζήτημα της καταστολής, ότι οι κοινωνικοί αγώνες ε, πρέπει να σταματήσουμε την αντιμετώπιση τους με μια όλο και πιο σκληρή καταστολή. Ε, οι φοιτητέ και δεν είναι μόνο οι φοιτητέ, χτυπήθηκαν από την αστυνομία, ε, κυνηγήθηκαν, γίνονται απέναντι τους διώξεις, όπω έχει στηθεί και μια βιομηχανία διώξεων των εργατικών αγώνων, των, των απεργιών, σχεδόν δεν υπάρχει ούτε μια απεργία η οποία δεν βγαίνει ε, παράνομη και καταχρηστική, ή όπω τώρα γίνεται με την ε, πρωτοφανή ε, ε, απόφαση να απελαθούν οι Ευρωπαίοι, μάλιστα στην ιδιότητά του, ε, που εξέφρασαν την αλληλεγγύη του, κάνοντα μια κατάληψη για την, ε, για την, ε, σε, σε αλληλεγγύη στο λαό τη. Ε, Παλαιστίνης. Ε, Μπαίνουν δηλαδή όλα αυτά τα ε, θέματα αυτό το τοπίο έχει διαμορφωθεί και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή σήμερα η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη που λέγανε παλιότερα ε, προπαγανδιστικά μια ευημερία ή μια ανάπτυξη. Παντού υπάρχει φτώχεια παντού υπάρχουν αυξανόμενε ανισότητε. παντού υπάρχει στεγαστική κρίση από την κερδοσκοπία στα ακίνητα παντού βλέπουμε Κινήματα και απεργίε, ειδικά των νεότερων εργαζομένων, να ξεσπάνε διεκδικώντα αυξήσει του μισθού γιατί δεν βγαίνουν με το, ε, το κόστο ζωή. Και παντού βλέπουμε αυταρχικά καθεστώτα τα οποία προσπαθούν να μείνουν στην εξουσία και να ασκήσουν διακυβέρνηση, τσαλαπατώντα και τα συντάγματα και πολύ περισσότερο τη λαϊκή βούληση. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι τι έχει γίνει στη Γαλλία με τον πρόεδρο των Πλουσίων, με τον Μακρόν. Πέρασε το ασφαλιστικό ενάντια σε τόσους μήνες ε, απεργιών και κινητοποίησεων. Χρησιμοποιεί ε, κάθε λίγο και λιγάκι ε, προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή αυτό το καθεστώς δεν πάει άλλο. Όπως λέμε εμείς είναι μια μαύρη Ευρώπη των πλουσίων, της καταστολής, του αυταρχισμού, του πολέμου που απέναντι σε αυτό και εδώ τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο της ε, συζήτησης πρέπει να ορθώσουμε όχι μόνο τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, αλλά και την προοπτική και το σχέδιο για μια άλλη Ευρώπη, μια κόκκινη Ευρώπη των κοινών αγώνων των εργαζομένων και του σοσιαλισμού. Αυτό ακριβώς, βάζοντα βάζοντας την πρώτη τελεία, θα λέγαμε, για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, θέλω να μου πείτε τι περιμένετε δηλαδή στις 9 Ιουνίου, γιατί εδώ παρατηρείτε το εξή φαινόμενο από τα κράτη και μάλιστα τα μεγάλα κράτη που διαμορφώνουν ζητήματα οικονομικά, αλλά και όχι μόνο άμυνας και ασφάλειας, να κάνουν συμμαχίε, να πηγαίνουν σε μια άλλη κατεύθυνση και ταυτόχρονα οι λαοί να σφίγγονται, οι λαοί να κάνουν πίσω και να οδηγείται ο κόσμο, ο απλό κόσμο, να μην επιλέγει ε, δημοκρατικά κόμματα, όποιο και να αυτό, αλλά να πηγαίνουμε στη λεγόμενη ακροδεξιά με ό,τι αυτό σημαίνει. Ε, Καταρχά, να πούμε για την ε, ακροδεξιά ότι προσπαθεί να εμφανιστεί και στη χώρα μα ε, με ένα αντισυστημικό δίθεν προσωπείο το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εφεδρεία για το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Ξέρουμε, για παράδειγμα στη γειτονική Ιταλία της Μελώνη, ότι μια χαρά εφαρμόζει τις ίδιες και χειρότερες πολιτικές, δηλαδή νεοφιλελεύθερες πολιτικές ιδιωτικοποίησεων, στήχησης με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία, επίθεση στους εργαζόμενους. Ε, αυταρχικοποίηση και όλο και πιο αντιδραστική η δημόσια ζωή με ένα λόγο μυσαλόδοξο, ε, ρατσιστικό, ξενοφοβικό κτλ. Το μεγάλο θέμα εδώ πέρα είναι το εξή. Ο χορηγό και τροφοδότη αυτή τη ακροδεξιά δεν είναι άλλο από τι ε, δίθεν, επιτρέψτε μου την έκφραση, κανονικέ και δημοκρατικέ ε, αστικέ δυνάμει και κόμματα που είναι τόσο πολύ βουτυγμένα στην ανιπολιψία και στην ε, αναξιοπιστία, ε, τα οποία δεν δίνουν στον κόσμο ε, καμία εναλλακτική. Ε, όταν, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι από αυτά τα κόμματα ασκούνται αυτές οι πολιτικές των ιδιωτικοποίησεων, της φτώχειας, των ανισοτήτων, ε, της εξάπλωσης του πολέμου, όταν ε, ε, ο λαϊκός κόσμος και οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη βλέπουν ότι η αριστοκρατία των ε, Βρυξελών και μια ελίτ έχει βουτήξει σε κάθε ε, σκάνθαλο και ε, έχει ε, παχυλά, ας πούμε, ε, προνόμια ε, και τρώει κι άλλα τόσα, ε, και, κι άλλα τόσα ε, παράνομα. Τότε αυτή η κατάσταση ε, είναι πάρα πολύ βολική για να ε, προωθηθεί και η ε, ακροδεξιά. Και κάτι ακόμα. Ε, ρατσιστές είναι μόνο η ακροδεξιοί. Ρατσιστές δεν είναι οι, τα κανονικά ε, και ξαναλέω δίθεν δημοκρατικά αστικά κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν σαν πολυεργαλείο το ρατσισμό δηλαδή από τη μια μεριά ε, μια ακτινόδη μεταχείριση των μεταναστών που δολοφονούνται τόσοι και τόσοι ε, στη Μεσόγειο, ε, στο Αιγαίο κτλ και, και από την άλλη μια προσπάθεια να γίνουν αντικείμενο υπερεκμετάλλευση σαν πολίτες και εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας προκειμένου όχι για κανένα άλλο λόγο για να διαιρείται και να χτυπιέται το εργατικό κίνημα, σπέρνοντας το φόβο και, το... και την ξενοφοβία στο εσωτερικό του. Επομένω, αυτέ οι δυνάμει ε, οθούν και την ε, ακροδεξιά, και στο τέλο -τέλος, αυτέ οι δυνάμει ασκούν διακυβέρνηση, ελέγχουν τα κράτη, ελέγχουν του στρατού, ασκούν αυτή την καταστολή και είναι ο κύριο εχθρό των ε, εργαζομένων και τη νεολαία, όπω και εδώ στη χώρα μα η κυβέρνηση καταρχάς της Νέα Δημοκρατίας. Ε, να συμπληρώσουμε εδώ και κάτι άλλο. Ε, δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα, δεξιά, κεντροδεξιά ή όπως, άλλος, ή όπως αλλιώς ονομάσουν ε, και, και τον εαυτό τους και μεταμφιαστούν, στην πραγματικότητα πρόκειται για ακραία νεοφιλελεύθερα ε, κόμματα. Απέναντι σε αυτούς ε, δεν προσφέρει καμία εναλλακτική και ε, το λεγόμενο προοδευτικό ε, τόξο. Δηλαδή, να πάρουμε μία σύντομη εικόνα από την Πορτογαλία. Η διακυβέρνηση των σοσιαλιστών, των προοδευτικών υποτίθεται, που και οι ντόπιοι εδώ τους είχαν για ε, παράδειγμα και για ε, μοντέλο, έφερε και ε, εκτείναξη ενός ακροδεξιού μορφώματος και ακόμα πιο ενισχυμένη μία ε, δεξιά και μία δεξιά μετατόπιση στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά να δούμε και εδώ πέρα. Δεν είναι το Πασόκ, σε σημασμένο για την νεοφιλεύθερη και μνημονιακή πολιτική του. Μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στον εργατικό κόσμο, στον φτωχό λαϊκό κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ, ενός ε, κυρίου Κασελάκη, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας πλούσιος που ε, διαφημίζει το πανάκριβο διαμέρισμά του και προσπαθεί να κάνει πολιτική προβάλλοντα πούμε, την ιδιωτική, του, ε, την ιδιωτική του ζωή. Μπορεί να αποτελέσει ε, με το ίδιο ε, επίχρησμα του προοδευτικού, ε, πραγματική αριστερή εναλλακτική, ε, ξέρω εγώ, ένα σχήμα όπως η Νέα Αριστερά, που περιφανεύεται για το πόσο καλά ήταν τα μνημόνια που ε, ψήφιζε η κυβέρνησης Τσίπρα, που σήμερα υποκριτικά λέει ότι πρέπει να αναλάβει η χώρα πρωτοβουλίε ε, πρωτοβουλίες ειρήνης για την Παλαιστίνη, ενώ συνικοδομούσε με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία τον δολοφονικό Ελλάδα Ελλάδας-Ισραήλ, που έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των σιωνιστών για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Θέλω δηλαδή να πω για να ε, ολοκληρώσω ότι η αναπηρία αυτών των δίθεν αντιπολιτευόμενων δυνάμεων τροφοδοτεί και την ακροδεξιά και γενικότερα την αντιδραστική στροφή στην, ε, στη, στην πολιτική ζωή. Ε, και με αυτή την έννοια, για να μπούμε και στο τελευταίο ε, κομμάτι, μία είναι η εναλλακτική σε αυτή τη μαύρη Ευρώπη των, ε, των πλουσίων, της καταστολής, του αυταρχισμού, του πολέμου. Η κόκκινη Ευρώπη που θα έρθει μόνο ε, μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων σε ένα ανώτερο επίπεδο και βέβαια ε, με ένα ε, κατάλληλο πρόγραμμα ε, και χτίζοντας τις ε, κατάλληλες δυνάμεις που θα παλέψουν γι' αυτό. Θέλω κύριε Σκέβα να μείνουμε λίγο στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής, στο μεταναστευτικό και να μου πείτε για να σας ρωτήσω αντέχει η Ελλάδα άλλους μετανάστες και μάλιστα παράνομους. Καταρχά ε, καταρχάς εμείς δεν υιοθετούμε αυτή την ορολογία και φιλολογία περί λαθρέων, παράνομων κτλ. Τα, τα φαινόμενα έχουν κοινωνικές αιτίες και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όταν οι χώρες της Ασίας, τη χώρα μας. της Αφρικής, έχουν γίνει αντικείμενο ε, λαιλασίας από τις συμπεριαλιστικές οικονομίες, τις είπα και τις Ευρώπης, όταν σε αυτές τις χώρες στηρίζονται κάθε είδους ε, αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα, όταν αυτές οι χώρες σαρώνονται από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική κρίση και τη φτώχεια, όταν σε αυτές τις χώρες μένεται ο πόλεμος που εξοπλίζεται, χρηματοδοτείται και σπονσοράρεται ε, από τις συμπεριαλιστικές ε, δυνάμεις. Τότε είναι μοιραίο ότι πολλά πολλά εκατομμύρια ε, κολλασμένων της γης θα αναζητήσουν ε, μετακίνηση ε, και όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά σε όλο τον, ε, σε όλο τον πλανήτη. Ε, Πρέπει να υπάρχει ασφαλής και οργανωμένη ελεύθερη μετακίνηση, με συγχωρείτε, και όχι αυτές οι δολοφονικές πολιτικές. Η Ευρώπη και μέσα σε αυτό και η χώρα μας μπορεί να ενσωματώσει ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Όλο το θέμα είναι πώς. Σίγουρα όχι με το δηλητήριο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που χρησιμοποιείται σκόπιμα για να διαιρούν τους εργαζόμενους από τις ίδιες δυνάμεις που φέρνουν αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο που τους, ε, που τους φέρνουν. Δηλαδή από τη μια μεριά ως λαθρέους και παράνομους για να πέφτουν τα μεροκάματα και από την άλλη στιγματισμένους ε, σαν εργαζόμενους και πολίτες δεύτερης κατηγορίας ε, για να καλλιεργείται ο φόβος, η διέρεση και η αναποτελεσματικότητα του ε, εργατικού κινήματος. Νομίζω ότι το ε, και το θέμα και, και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι, έτσι, παρακαλώ. Ε, πόσο μάλλον σε συνθήκε που όλη η Ευρώπη ομολογεί διαρκώ ε, τη δημογραφική τη παρακμή, Ναι, είναι με τεράστιο θέμα το δημογραφικό. Mm -hmm. Και θα μπορούσαμε να συζητάμε εκπομπέ ε, ολόκληρο. Τελειώνει ο χρόνο. Να... Ε, είναι αδυσόπιτο. Πραγματικά έχετε δίκιο. Θέλω να μου πείτε όμω ένα θέμα τώρα για την υγεία. Εάν πιστεύετε ότι έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, έχουν βήματα γίνει θετικά, τι χρειάζεται να γίνει και εάν το εσύ, πόσο αντέχει ακόμη. Είναι το ίδιο πρόβλημα που συζητήσαμε πριν με τις ιδιωτικοποιήσεις. Ε, δεν είναι πρόβλημα οικονομικό, δεν είναι πρόβλημα τεχνικό, δεν είναι πρόβλημα ε, τι θα πεις σε ένα βιντεάκι στο TikTok ο Α ή ο Β ο πολιτικός, Προεκλογικά. Είναι πρόβλημα κοινωνικό, είναι πρόβλημα ταξικό. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με τους αγώνες τους, πρέπει να επιβάλλουν την αύξηση των δαπανών για την υγεία, όπως και την αύξηση των δαπανών για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πώς θα γίνει αυτό? Κόβοντα από την αποπληρωμή του χρέου, που πρέπει να σταματήσουμε να το πληρώνουμε, αν θέλουμε να ξεφύγουμε και από το βραχνά τη μνημονιακή εποπτεία. Σταματώντα αυτού του θηριώδει εξοπλισμού που εκτό από το να αιμορραγούμε, μα ρίχνουν όλο και πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου. Και ακόμα κάτι που δεν λέγεται σχεδόν από καμία ε, πολιτική δύναμη, επιβάλλοντα μια βαριά φορολογία στα κέρδη, στο μεγάλο πλούτο, στο κεφάλαιο, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα. Να εξοικονομηθούν χρήματα γιατί. γιατί, όχι για να μοιραστεί εδώ ή εκεί ένα πα ελεημοσύνη, αλλά για να μπορέσει να γίνει ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων, που μέσα σε αυτό να βρούνε τη λύση τους ε, και το πρόβλημα της ανεργίας ε, και το πρόβλημα να υπάρχουν σταθερές δουλειές και να ανέβουν οι μισθοί και βέβαια προβλήματα όπως το στεγαστικό που ε, έχει γίνει πραγματικά εφιάλτης για τα λαϊκά στρώματα. Κύριε Σκέβα, θέλω να μου πείτε επίση, επειδή βρισκόμαστε τρει εβδομάδε πριν από τι ευρωεκλογέ και θα γίνει πρώτη φορά ο κόσμο, οι πολίτε, οι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν με την επιστολική ψήφο. Εάν είναι θετικό μέτρο, αν είναι, πού είναι, σε ποια σημεία συμφωνείτε και πού διαφωνείτε. Ε, από τη στιγμή που έχει ενταχθεί στη διαδικασία, ε, μπορεί και αυτό να χρησιμοποιηθεί βέβαια από όλου του πολίτε. μπορει και αυτο να χρησιμοποιηθει βεβαια απο ολου του πολιτε την επιστολική ψήφο, όπω και την ψήφο των αποδήμων, εμεί τι εντάσσουμε σε ένα γενικότερο πρόβλημα αντιδημοκρατική αναδίπλωση και συνειδητή προσπάθεια αποξένωση του κόσμου από την πολιτική, που κάνουν οι αστικέ δυνάμει. Ε, αποξένωση του κόσμου από την πολιτική με την ουσιαστική έννοια, δηλαδή τη ενεργού συμμετοχή. Ε, πιστεύουμε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η επιστολική ψήφο. Ε, πιστεύουμε ότι το βάρο πρέπει να δοθεί. Στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της νεολαία εκεί που πραγματικά γίνεται η καθημερινή πολιτική, δηλαδή στου αγώνε, στα σωματεία, στι γειτονίε, στου χώρου δουλειά, στι ε, συνελεύσει, στι διαδηλώσει, στι καταλήψει, στι κινητοποίησει, ε, και μέσα από εκεί να αναδειχθεί και μια διαφορετική, μια καινούργια αντίληψη τη ε, πολιτική που να βάζει στο επίκεντρο όχι του επαγγελματίε, όχι τα τζάκια, όχι του προνομιούχου. Να βάζει στο επίκεντρο αγωνιστέ που να είναι τίμιοι και να αναδεικνύονται καθημερινά ε, μέσα από του αγώνε, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η δική μα οργάνωση ε, έχει το δικό τη σοβαρό μερίδιο στην, ε, στην προσπάθεια να αναδειχθούν ε, τέτοιοι αγωνιστέ και τέτοιε δυνάμει. Θέλω σύντομα να μου πείτε εξωτερική πολιτική, δύο μεγάλα θέματα. Ελληνοτουρκικό, ε, διάλογο, ε, σχέσεις των δύο χωρών και Βόρεια Μακεδονία. Ε, φοβάμαι, ότι δεν θα προλάβουμε, ναι, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να τα καλύψουμε. Ε, είναι τελείω υποκριτικό και σαθρό ε, ένα εθνικιστικό λόγο και ένα εθνικισμό που καλλιεργείται από τι αστικέ δυνάμει. Ήταν προφανέ, για παράδειγμα, ότι εμεί είχαμε π.χ. τοποθετηθεί ενάντια στην Συμφωνία των Πρεσπών από θέσει αντι, αντινατοϊκέ. Επειδή δηλαδή χρησιμοποιούταν για να ενταχθεί η γειτονική χώρα ε, στο στο ΝΑΤΟ. Τα ζητήματα αυτά δεν θα αντιμετωπιστούν με κανέναν εθνικισμό, θα αντιμετωπιστούν μόνο με του κοινού αγώνε, τη συνεργασία και το διεθνισμό των λαών, παραμερίζοντα την, ε, την πατριδοκαπηλεία από όλε τι πλευρέ των ε, συνόρων, ε, του εξοπλισμού και τον κίνδυνο του πολέμου. Ειδικά στα Βαλκάνια, η πορεία τη Ευρώπη το, ε, προ τον πόλεμο, με το μέτωπο τη Ουκρανία και η προσπάθεια των ΗΠΑ να φοντώσουν τον πόλεμο εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Αλλοί μόνο αυτά αν μείνουν στα χέρια κυβερνήσεων όπως ε, της Νέας Δημοκρατίας και γίνουν αντικείμενο ε, εκμετάλλευσης και πατριδοκαπηλείας είτε από αυτήν είτε από άλλα εθνικιστικά μορφωμάτα. Για να κλείσω, αυτό φέρνει και στην επιφάνεια την τρομακτική ανάγκη που υπάρχει σήμερα και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, για μία τελείως άλλη αριστερά γι' αυτό που λέμε εμεί το πιο αναγκαίο και χρήσιμο όπλο των εργαζομένων, μία αριστερά επαναστατική. Τι έχουμε σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Οι δίθεν ρεαλιστικές και δίθεν ριζοσπαστικέ λύσεις όπως του ΣΥΡΙΖΑ ή τα ε, σχήματα που προέκυψαν ε, από αυτό, να έχουν ε, ευτελίσει την ε, αριστερά στο επίπεδο μιας πλήρους αστικοποίησης και μιας κατάντιας που να στηρίζει... Ε, αστικές κυβερνήσεις που να ψηφίζει με κριτήριο το δίθεν μικρότερο κακό που πάντα καταλήγει στο μεγαλύτερο. Απέναντι σε αυτό, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι η οργάνωσή μα συνειδητά παλεύει για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε μια άλλη αριστερά επαναστατική που να μην υποκλίνεται στα δόγματα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική να παλεύει συνειδητά ενάντια στον υπεριαλισμό και τον πόλεμο να δίνει όλε τι δυνάμει καθημερινά στου χώρου δουλειά, στι γειτονιέ, στι σχολέ, στα σχολεία για την οργάνωση και τον αγώνα των εργαζομένων. Να μην δίνει το βάρο τη στη συγκόλληση απλά σε ένα ψηφοδέλτιο πριν τι εκλογέ. Να μην παρασύρεται ε, και αντίθετα να καταπολεμάει αυτέ τι νέε μόδε του δίθεν ψευτοπροοδευτικού, θα πούμε εμεί, δικαιωματισμού των λεγόμενων ταυτοτήτων κτλ. Να παραμείνει σταθερά στην ανάγκη οργάνωση τη εργατική τάξη, ε, Αναγέννηση του εργατικού κινήματος, αναγέννησης της προοπτικής ε, της σοσιαλιστικής επανάστασης, μια άλλης κοινωνίας του σοσιαλισμού, ε, πραγματικά δίκαιης, ε, αξιοβίωτης, ε, ανθρώπινη. Αυτό το πράγμα, ε, που είναι κάτι τελείω διαφορετικό και αντίθετο από τις αποκρουστικές ταλληνικές δικτατορίες που ε, λέρωσαν τους αγώνες ε, και τα οράματα γενιών και γενιών εργαζομένων και αγωνιστών, είναι σήμερα ε, το πιο αναγκαίο και χρήσιμο όπλο των εργαζομένων και πιστεύω ότι και η δική μας η συμμετοχή σαν Όκδε ε, στις εκλογές κάνει μία ε, έντιμη προσπάθεια και μία χρήσιμη προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτός ο μεγάλο στόχο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Σταύρο Σκέτζο. Να Είχαμε... πω μόνο ναι, ναι. πολύ σύντομα το Σάββατο 1η Ιουνίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Ομόνια και στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα στις 7.30 είναι οι δύο κεντρικέ προεκλογικέ μα συγκεντρώσει. Καλά κάνατε και τα το Καλούμε του εργαζόμενου στην νεολαία να συμμετέχουν. Να, να επιτυχία. ακούσουν, να συζητήσουν. Να είστε καλά. Σάββατο 1η Ιουνίου, 7.30. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταύρο Σκέζο, Σκέβο, Σκέβο που είναι εκπρόσωπο τη ΟΔΚΕ. ΟΚΔΕ. Οκδε ΟΚΔ, ΟΚΔ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών, 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 διεθνιστών Ελλάδο. Πολύ καλά κάνετε και το διορθώσατε. Κάνουμε και λάθη. Ε, να είστε καλά, ολοκληρώθηκε αυτή η συνέντευξη. Ο κύριο Σκέβο εντωμεταξύ θέλει την ψήφο σα γιατί είναι ο ίδιο υποψήφιο. Έτσι δεν είναι, είστε υποψήφιο. Είμαι ένα από του υποψήφιου στο ψηφοδέλτιο τη ναι. Καλά αποτελέσματα. Αλλά το σας ζήτημα σας ευχαριστούμε... είναι το ψηφοδέλτιο του ΕΕ. Το γενικό, το, πρόσωπο, το γενικό, εντάξει, το γενικό, σύγωρο, σύγωρο, στο σύνολο. Να είστε καλά, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.